Και πάμε να μιλήσουμε με το αγόρι μας, το οποίο δεν το έχουμε στο στούντιο, το στείλαμε στα Σεξοχάς, γιατί είχε προπόνηση, ανοιχτή προπόνηση η ΑΕΚ, και ήταν ωραία μέρα για να πάει και Βολτούλα. Κυρίως να πάει να δει τι γίνεται στην ΑΕΚ εν ώψη και τον τέρμι με τον Ολυμπιακό και να μας πει και τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της Ένωσης. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έπιασε και μια πολύ ωραία βροχούλα. Α, έπιασε. Πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση. Ναι. Και μπήκαμε μέσα στο εστιατόριο της ομάδας για να παρακολουθήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της προπόνησης. Τσίμπησες κιόλας. Ολοκληρώθηκε μόλις τώρα. Τσίμπησες κιόλας, όχι. Όχι, όχι. Εκεί ήταν, ξέρεις, οργανωμένα τα τραπέζια για τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό staff. Κάναμε πλάκα. Λέγαμε που είναι το τραπέζι του δημοσιογράφου. Είδες λοιπόν το πιάσει το θέμα. Δεν άκουσα όμως αέρα, που σημαίνει ότι. Δεν έχει νομίζω κιόλας αέρα. Σήμερα ήταν καλά. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, είχε ιό, δηλαδή η μέρα ήταν πάρα πολύ καλά στο κίνημά της, αλλά ναι, στην πορεία έπιασε αυτή η έντονη βροχόπτωση. Η προπόνηση εξελίχθηκε με τις εντάσεις που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από την ομάδα του Ματίας Αλμέδη, από την ομάδα γυμναστών. Να πούμε κάποια μικροπροβληματάκια. Ο Στάνκοβιτς δεν βγήκε να προπονηθεί, ένιωσε ενοχλήσεις σαν οσφιαλγία, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό στην παρούσα φάση. Ο Μοχαμαντή εξακολουθούσε να πονάει από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά για προληπτικό σκοπό δεν μπήκε μέσα στην προπόνηση για να προφυλαχθεί. Ο Γαλανόπουλος έκανε ατομικό πρόγραμμα και καλή είδηση ότι μπαίνει σε ένα στάδιο επιστροφής, αλλά σαφέστατα είναι πολύ δύσκολο στην ΤΜΠΕ να προλάβει τα παιχνίδια του Απριλίου. Μία ελπίδα υπάρχει για τον τελικό, ίσως για το τελευταίο παιχνίδι με τον Βόλο. Αναφερόμαστε στον Γάλλο δεξιό αμυντικό, ο οποίος σήμερα ήταν η πρώτη φορά που ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα. Βγήκε γήπεδο. Ένα γρήγορο βάδιν, κάτι τουλάχιστον με την μπάλα, ξέρεις. Ναι, το ατομικό. Το ατομικά. Την επαφή, να έχει την επαφή. Εντάξει, μικροπροβλήματα τα υπόλοιπα είναι αυτά που ξέρεις μεσοβδόματα πάντα οι προπονητές, όταν έχει κάποιος μικροπροβλήματα, τον αφήνουν και λίγο εκτός προγράμματος για αποθεραπείες κτλ. Για να ξαναμπούν σε εντατικές προπονήσεις. Ούτως ή άλλως βέβαια, για να τα λέμε όλα, βασικός ο Γαλανόπουλος, μάλλον όχι, δεν θα είναι στο Καραϊσκάκι. Ο Χατζησαφή δεν τον κουνάς εύκολα εδώ που τα λέμε με τις εμφανίσεις που έχει κάνει από το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά ο Μοχαμαντή θα χρειαστεί σίγουρα. Τώρα για τον Στάνκοβιτς, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τελικά goalkeeper ο Αλμίδα. Δηλαδή, νομίζω, έτσι όπως μας δείχνει μέχρι στιγμής, θα πάμε μέχρι το τέλος του play-off πρωτάθλημα ο Αθανασιάδης και το κύπελο. Από μένα φανεί, αν και στο τελικό, πολύ πιθανό να δούμε πάλι το Στάνκοβιτς που έχει πάρει όλη τη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν εκεί αλλάζει κάτι, δηλαδή, Γιάννη. Μπάμπη, αυτό έχει απαντηθεί. Πάει με τον Αθανασιάδη. Έτσι. Υπήρχαν και σετ ασκήσεων πλέον που βλέπεις ότι ο Αθανασιάδης έχει την επαφή με τους υπόλοιπους παίκτες στην άμυνα. Έγιναν αρκετές τέτοιες ασκήσεις για να δώσουμε, ας πούμε, μία εικόνα. Για παράδειγμα, μία άσκηση ήταν πολύ σημαντική για τη μεσοαμυντική γραμμή. Έπαιζαν τα δύο κεντρικά χαφ, Σιμάνσκι και Γιόνσον. Το κρατάμε αυτό, Μπάμπη. Δεν το αποκλείω δηλαδή να είναι η βασική επιλογή να πάει άξιο Καρασκάκης με δύο εξάρια. Σιμάνσκι και Γιόνσον. Αριστερά ήταν ο Χατζησαφή, δεξιά ήταν ο Ρότα και από εκεί και πέρα είχες την εναλλαγή στα στόπερ μπροστά από τον Αθανασιάδη. Και τι γινόταν τώρα? Από τη μία πλευρά ο Αθανασιάδης έδινε την μπάλα και ξεκινούσε μια προσπάθεια build-up με μικρά τερματάκια στο πλάι, ώστε να βγει το build-up και να καταλήξει σε γκολ με αυτόν τον τρόπο για την αμυντική ομάδα. Και από την άλλη πλευρά ξεκινούσε επίθεση από τον Ματίας Αλμέιδα, που συμμετείχε σε αυτή τη φάση της προπόνησης, που έδινε την πάσα στους επιτιθέμενους. Οι περισσότεροι ήταν από την ΚΑΠΑ 19. Δεν είχε παιδιά από την ΑΕΚ Β, γιατί η ΑΕΚ Β σε λίγη ώρα έχει αγωνιστική υποχρέωση για τη Super League 2. Ήταν παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που εκδήλωναν επιθέσεις και η αμυντική ομάδα θα έπρεπε να αντιδράσει σωστά, ώστε να μην γίνει σουτ, να μην γίνει τελική προσπάθεια προς την εστία του Αθανασιάδη. Πολύ άσκηση, να το πω διαφορετικά. Άσκηση με πολύ μεγάλη διάρκεια, σχεδόν σε όλο το κομμάτι της προπόνησης. Έγινε με τις πλαγιοκοπήσεις, δηλαδή να βγαίνουν από αριστερά ο Γκατσίνοβιτς με τον Πάολο Φερνάντες, από δεξιά ο Άμπραμπατ με τον Ελίασον, σε κεντρικό ρόλο, σε μια άσκηση που
κράτησε μέχρι το σημείο που είδαμε αυτή την αμυντική εκπαίδευση σε ό,τι αφορούσε στο build-up και την πίεση. Με Μάνταλο δίπλα στο Γιόνσον, αυτό ήταν το δίδυμο να ξεκινάει δηλαδή επίθεση από Μάνταλο Γιόνσον, να πηγαίνει πλάγια για τους ακραίους που αναφέραμε, δηλαδή από αριστερά Φερνάντες Γκατσίνοβιτς, από δεξιά Άμραμπατ Ελίασον. Και όταν πια ο ένας ακραίος που εκδήλωνε την επίθεση έκανε το γέμισμα, ο άλλος ακραίος πατούσε περιοχή και τα φορ εναλλάζονταν μεταξύ τριών. Δηλαδή είδαμε έναν Φανβέρτ, τον Τσούμπερ και τον Λιβάι Γκαρσία. Ήταν μια άσκηση δηλαδή που αφορούσε ανάπτυξη από τα άκρα και τελειώματα. Σαφέστατα και ο Τσούμπερ έχει το πλεονέκτημα για να τον δούμε βασικό ως δίδυμο με τον Λιβάι Γκαρσία. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί, είναι πάντως κάποια σενάρια τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε στην συνέχεια, αλλά ήταν ένα κομμάτι της προπόνησης που κράτησε αρκετή ώρα. Ένα άλλο κομμάτι αφορούσε τη διατήρηση κατοχής. Δεν είχαμε τόσο ένας εναντίον ενός, που είναι μια αγαπημένη άσκηση και τη βλέπουμε στην προπόνηση του Ματίας Αλμέιδα αρκετά συχνά. Αυτή τη φορά είχαμε ασκήσεις ομαδικής λειτουργίας. Έτσι λοιπόν είδαμε σε ένα κομμάτι της προπόνησης πίεση με διατήρηση κατοχής, δηλαδή το ένα γκρουπ προσπαθούσε να κάνει ανάκτηση κατοχής, το άλλο γκρουπ προσπαθούσε να διατηρήσει την κατοχή σε λίγα μέτρα. Και στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης είδαμε στατικές φάσεις, εκτελέσεις κόρνερ. Αν σου πω τώρα ποιος ήταν ο καλύτερος εκτελεστής, αλλά corner. Δεν περιμένουμε να το δούμε σε. Δεν μπορεί να. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι Μάνταλος, δεν είναι. Ο Βίντα. Α, εκτελεστής. Ο Βίντα έκανε κάτι εκτελέσεις κόρνερ, έστελε την μπάλα σε στημένη. Φοβερές εκτελέσεις. Αλλά τώρα ο ψιλοστόπερ δεν μπορεί να λείπει στην περιοχή. Ναι. Και να πηγαίνει να. Γιατί και τον θέλει στην αντίπαλη περιοχή για να πάρει κεφαλιά. Αλλά και αν χαθεί η μπάλα γρήγορο transition ή ο αντίπαλος, το να φύγεις, θα μου πεις δεν είναι εύκολο και να φύγεις από την αντίπαλη περιοχή. Πόσο μάλλον να είσαι και στο corner για να γυρίσεις πίσω. Οπότε Μάλλον ήταν το χαλαρό. Coach, άσε με να βγάλω κι εγώ το άχτι μου να χτυπήσω corner. Και αυτά γίνονται μόνο στις προπονήσεις. Ναι, μόνο στις προπονήσεις γίνονται αυτά. Κοίταξε τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, υπάρχουν δύο σενάρια, έτσι, από τη στιγμή που η άμυνα λίγο πολύ είναι δεδομένη. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης τέρμα, ο Βίντα με τον Μουκουντή θα είναι τα δύο στόπερ, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά Φαντισαφή. Mm-hmm. Αυτή είναι η δεδομένη αμυντική ομάδα. Εφόσον πάει στα δύο εξάρια, που το θεωρώ πολύ πιθανό, Σιμάνσκι Γιόνσον, τα υπόλοιπα είναι ως εξής. Αν πάει με Τσούμπερ Γκαρσία, δεν μπορεί να λείπει από το μάτσο Πινέδα, άρα θα πάει Πινέδα αριστερά. Ελίασον με Άμπραμπατ δεξιά. Είδα τον Άμπραμπατ και έχει σημασία, επειδή μπήκε τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση, δηλαδή μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Άμπραμπατ. Δηλαδή στην άσκηση που αφορούσε επιταχύνσεις, είχε κάποια στιγμή, ειδικά στο ξεκίνημα της προπόνησης, άσκηση με τους παίκτες να παίρνουν στροφή και μετά να επιταχύνουν. Ήταν πολύ δυνατός ο Άμπραμπατ, δηλαδή έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε, αν έχει και τη διάρκεια και την αντοχή, δεν το αποκλείω, τον έβλεπα ακόμα και βασικό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά ας πούμε ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα δεξιά Ελίασον με Άμπραμπατ, αριστερά να πάει Πινέδα. Όλα αυτά αν είναι Τσούμπερ Γκαρσία. Αν είναι ένας από τους δύο στο ξεκίνημα, για να μην υπάρχει εναλλακτική επιλογή μόνο ο Φανβέρ, και πούμε ότι ξεκινάει για παράδειγμα ο Λιβάι Γκαρσία, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δούμε Σιμάνσκι Γιόνσον εξάρια, Πινέδα μπροστά τους, αριστερά Γκατσίνοβιτς και δεξιά έναν Ελίασον ή Άμπραμπατ. Θεωρώ ότι κάπου εκεί παίζει η οριστική απόφαση του Ματίας Αλμέιδα. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή με δίδυμο Τσούμπερ, Λιβάι Γκαρσία και τον Πινέδα αριστερά, ή αν θα ξεκινήσει με έναν εκ των δύο και τον Πινέδα κεντρικά και να πάρει ξεκίνημα ο Γκατσίνοβιτς. Και ο Γκατσίνοβιτς ήταν καλά, δηλαδή αρχίζει πια να βγάζει τις επιταχύνσεις που ξέραμε, είχε περάσει μια αγωνιστική ύφεση. Είδαμε μαζί, Μπάμπη, και στο Μάστο Καραϊσκάκης ότι όταν μπήκε ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε κάποιες επιταχύνσεις. Το έκανε πολύ πιο έντονα και στην σημερινή προπόνηση. Άρα βλέπουμε ότι ναι, στο τελευταίο κομμάτι η ΑΕΚ έχει κάποιες σημαντικές ελλείψεις. Κομβική, μεγαλύτερη όλων όπως θέλετε, χαρακτηρίστε την έλλειψη του Σέρχιο Αραούχο. Σαφέστατα, είναι ένας παίκτης που έχει καθορίσει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ. Το καλό είναι ότι ακριβώς επειδή όλους τους υπόλοιπους τους διατηρεί ενεργούς ο Ματίας Αλμέιδα, υπάρχουν επιλογές και για αυτόν τον ρόλο. Σίγουρα η ΑΕΚ θα χρειαστεί την βοήθεια. Άλλον Πάολο Φερνάντες, τον είδαμε πιο δεδομένο προπόνηση. Συνεχίζουμε, έλα Γιάννη, έπεσε η γραμμή. Αλλά συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει όταν είμαστε στα κινητά, ειδικά. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό πώς προσεγγίζουν οι προπονητές. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι ο Αραούχο είναι σημαντικός, όπως και να το κάνουμε, στον τρόπο παιχνιδιού που έχει επιλέξει ο Αλμέιδα. Από την άλλη,
βλέπεις από την κουβέντα που γίνεται και μόνο, τις λύσεις που έχει, είναι ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλέον γυμνή. Δεν είναι γυμνή όπως πέρσι. Δηλαδή, έχει παίχτες. Δηλαδή, η κουβέντα γίνεται. Θα παίξει ο Τσούμπερ, που είναι φορμαρισμένος. Ή θα βάλει τον Πινέδα για να παίξει στα άκρα και ο Γκατσίνοβιτς και ο Άμραμπατ ή ο Λίασον. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας μεταφέρεις, να θεωρούμε βέβαιο, όσο μπορούμε να το θεωρούμε βέβαιο, ότι θα πάει με Γιόνσον Σιμάνσκι και όχι με έναν και δίπλα τον Πινέδα. Ή τουλάχιστον αυτό είναι το πιο πιθανό να συμβεί. Ναι, εκεί καταλήγω. Δηλαδή, να δούμε μια ΑΕΚ με τα δύο εξάρια, δηλαδή με τον Σιμάνσκι εξάρι και τον Γιόνσον σε έναν πιο προωθημένο ρόλο. Το θεωρώ πολύ πιθανό κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα αυτό ακριβώς. Επειδή που ανέφερες, επειδή ο Ματίας Αλμίδας σχεδιάζει ένα παιχνίδι με μια δεκαεξάδα, δηλαδή σου λέει τι μπορώ να φέρω στην πορεία ενός αγώνα από τον πάγκο. Αν ξεκινήσει με Τσούμπερ Λιβάη Γκαρσία, η επιλογή που μπορεί να έρθει επιθετικά από τον πάγκο είναι μόνο ο Φανβέρτ. Τώρα, ανάλογα και με το διάβασμα του αντιπάλου, ανάλογα δηλαδή με το τι εκτιμά εκείνος, πως μπορεί να πιεστεί περισσότερο η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για την ομάδα του στην δημιουργία επιθετικής φάσης παιχνιδιού, έτσι. Αλλά, ναι, προφανώς από ένα τέτοιο μάτς δεν περιμένεις να λείψει ο Πινέδα. Ούτε περιμένω να δω τον Γιόνσον με τον Πινέδα, για παράδειγμα. Άρα, η εικόνα που βλέπω και μέσα από την προπόνηση, ειδικά στο θέμα του build-up, έτσι, πώς λειτουργήσε σε ένα περίπου 20 λεπτό διάρκεια προπόνηση που αφορούσε τις ασκήσεις build-up το δίδυμο Σιμάνσκι Γιόνσον, ναι, βγαίνει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια της ΑΕΚ υψηλών απαιτήσεων. Οπότε εκεί, ναι, τα διλήμματα είναι αν πάει Πινέδα αριστερά με Τσούμπερ Γκαρσία μπροστά ή Πινέδα πίσω από τον Φορ, να είναι ο Γκαρσία από το ξεκίνημα και αριστερά Γκατσίνοβιτς. Έλεγα όταν έπεσε γραμμή, γιατί ξέσπασε πάλι έτσι σφοδρή νεροποντή, για τον Πάολο Φερνάντες, που τον είδα αρκετά ωρεξάτο, έμεινε για πολλή ώρα σε αυτές τις ασκήσεις πλαγιοκόπησης από τα αριστερά που αφορούσαν και γέμισμα και για τον ίδιο να προωθείται και να διεκδικεί φάση μέσα στην απέναντι περιοχή. Και σε αυτό που έλεγε σε σχέση με την έλλειψη του Σέρχιο Αραούχο, η επιτυχία του Ματίας Αλμέιδα είναι η ενεργοποίηση όλων των ποδοσφαιριστών. Κανείς δεν αισθάνεται περιττός, κανείς δεν αισθάνεται πως περισσεύει και η ΑΕΚ, ειδικά στο πρόγραμμα που ακολουθεί με 5 απαιτητικά παιχνίδια σε 2 εβδομάδες, θα τους χρειαστεί όλους. Δεν έχει κάποιο παιχνίδι με τον Βόλο να πεις ότι θα βάλω ένα γρήγορο γκολ και μετά απλά θα πάω στο ρελαντί. Θα κάνω μια, ναι, όπως έγινε στο μάτς στο Βόλο πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Ο Βόλος είναι τελευταία αγωνιστική. Έχει παιχνίδια ειδικά σε 10 μέρες 4 ντέρμπι. Δηλαδή παίζει με Ολυμπιακό Καραϊσκάκης την Κυριακή. Τετάρτη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Κυριακή πάει να παίξει το μάτς που μπορεί να είναι τελικός πρωταθλήματος και ας είναι στην 7η αγωνιστική των play-off με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αμέσως μετά πάλι με τον Ολυμπιακό Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια και ύστερα έχει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής με τον Άρη. Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε. Που τώρα και εκεί θα πει στην πέμπτη θέση και. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα πριν με τον Χρήστο Κοντό, δεν μπορώ να είμαι μάντης, μερωτολόγος κτλ. Αλλά για μένα, θα την κάνουμε και βέβαια την κουβέντα τότε, όποιος από ΑΕΚ Παναθηναϊκό κάνει τρεις νίκες αυτά τα τρία παιχνίδια, τα επόμενα, δεν θα πω ότι πήρε το ποτάσμα, αλλά θα είναι αγκαλιά. Και ας είναι 7η αγωνιστική. Όποιος πάει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ας πω. Καλά, δύο, εντάξει. Λέω ότι αυτές τις τρεις που θα είναι 7η. Κοίτα, Μπαμπή. Εννοείται ότι υπάρχουν. Τελευταίες αγωνιστικές, ποιο είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ, όσο μπορώ να το πω πλεονέκτημα κάτι τέτοιο, έτσι. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Άρη. Ότι θα έχει πρώτη τελευταία αγωνιστική τον πέμπτο του πρωταθλήματος, όπως είναι τώρα η βαθμολογία, και τελευταία αγωνιστική τον έκτο. Άρα το βουνό για την ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή τα 4 παιχνίδια στις 10 μέρες. Δεν σημαίνει ότι μετά το μάτς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη θα είναι κάτι εύκολο, ούτε καν. Δεν περνάει κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά πιστεύω ότι θα το παίρνουν. Εκεί θα το παίρνουν. Αν έχουν διαμορφωθεί κάποιες βαθμολογικές ισορροπίες που δίνουν στην ΑΕΚ ένα πλεονέκτημα, εκεί καταλαβαίνεις ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια, αν θες νίκες για να πάρεις το πρωτάθλημα, μπαίνεις στο 100% και παραπάνω, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, με όλη σου την ψυχή και με όλη τη δύναμη. Αλλά έχουμε πάει ήδη μακριά. Για την ΑΕΚ, θυμάσαι που λέγαμε μαζί στην εκπομπή, είναι κομβικά τα μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και αμέσως μετά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ θέλει νίκη στο Καραϊσκάκης. Θέλει νίκη για να παραμείνει πρώτη. Θέλει νίκη στο ενδεχόμενο που δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός στη Τούμπα να πάρει βαθμολογικό πλεονέκτημα και μετά να πάει στη Λεωφόρο, δεν θα πω ακριβώς για δύο αποτελέσματα, αλλά κυρίως στο ενδεχόμενο μιας νίκης να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά είναι θεωρητικά, αλλά νομίζω ότι αυτές οι αγωνιστικές, δηλαδή η 5η και η 7η, ίσως μας δείξουν τον πρωταθλητή σε ένα μεγάλο βαθμό.
Οπότε ξεκινώντας από αυτό το παιχνίδι, ναι, η ΑΕΚ έχει σοβαρή απουσία του Σέρχιο Αράουχο. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, στους οποίους θα βασιστεί ο Αλμέιδα για να πάρει την νίκη στο Καραϊσκάκης, και θυμίζω ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να απέχει από ένα τέτοιο αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και ειδικά στο Καραϊσκάκης από τη σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα του 18. Ναι, από τότε για κέρδιση, και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης για το πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό θα ήταν να ξεκινήσει αυτό το απαιτητικό διάστημα με νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, που θα της δώσει την ψυχολογία και την όθηση με τον ίδιο τρόπο που το έκανε το διπλό σε Τούμπα. Έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά, και για μένα θα έχει ενδιαφέρον και πώς θα το προσεγγίσει ο Αλμέιδα, γιατί έχω την αίσθηση, τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε και τις επόμενες μέρες, ότι κάποια μάτς πάει να τα πάει σε σετ παιχνίδι πιο ελεγχόμενα, να το πούμε έτσι, όχι ξέφρον ρυθμό. Είναι όμως ομάδα που έχει φτιαχτεί για να τρέχει η ΑΕΚ πάρα πολύ. Όχι το ανεξέλεγκτο που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό, γιατί και εκεί υπάρχει ένα όριο, αλλά είναι έτσι φτιαγμένη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ομάδα που μπορεί να κάνει επαγγελματικές νίκες σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μιλάω για μάτς με Βόλο. Μας το έδειξε όμως, κοίτα, Μπαμπή, μας το έδειξε. Δηλαδή, okay, ο Βόλος είναι πλέον άλλο το επίπεδο. Περίμενε, θα σου πω, θα φτάσω εκεί. Αλλά για παράδειγμα, στο πώς ξεπέρασε στη Τούμπα το ακυρωμένο γκολ του Κουλμπάκοφ στο 7. Πώς ξεπέρασε αυτό το μεγάλο εμπόδιο, που άλλες φορές είναι αυτό που λέμε κολλά και το μυαλό και μένει σε μια πολύ μεγάλη αδικία. Και έμεινε με ωριμότητα στο παιχνίδι. Το διαχειρίστηκε, πίεσε, έτρεξε, ήρθαν οι αλλαγές και βρήκε τον γκολ στο 82 μέσα στην Τούμπα. Μας δείχνει πλέον αυτή την ικανότητα την οποία διαθέτει η ΑΕΚ, έτσι. Ή ακόμη και με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 0-0. Μας έδειξε ότι δεν πήγε να πάρει κάποια τρελά ρίσκα. Πήγαινε πρώτα να διασφαλίσει να μείνει τη δί και να ψάξει να βρει τον γκολ στις δικές της φάσεις και στις δικές της ευκαιρίες. Που δεν ήταν και ένα από τα σούπερ μάτς, έτσι, που έκανε απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλω να πω ότι αυτό η ΑΕΚ μας το έχει δείξει, ότι μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις μέσα στο γήπεδο. Μας το έχει δείξει δηλαδή ότι μπορεί να διαχειριστεί μάτς. Το έκανε και με τον Ολυμπιακό. Είχε μπροστά της ένα 3-0. Δεν μπήκε να κάνει τρέλες στο Καραϊσκάκης. Δεν την ενδιέφερε τελικά να φέρει με πολύ μεγάλη ένταση και τρεξίματα ένα ακόμη διπλό. Σαφώς δεν άξιζε να χάσει. Έκανε τις ευκαιρίες για να μην ιτηθεί. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορείς να παίζεις με έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός και να χρειάζεσαι 5 κλασικές φάσεις για να βάλεις ένα γκολ. Και το μάτς του πρωταθλήματος, το 0-0 που έμεινε στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, και εκεί θυμάσαι ότι πόσο ήταν του Μασούρα το πόδι. Αν είχε γίνει το 1-0, πάλι άλλη κουβέντα μπορεί να γινόταν. Αλλά λέμε για την εικόνα. Γιάννη μου, δύσκολα θα βρει ο Ολυμπιακός, με τις επιλογές και των προσώπων, έτσι, με έναν Βίντα πίσω στην άμυνα κτλ. Φάσεις ήταν αυτές που βρήκε στο μάτς του κυπέλου. Δηλαδή να έχει όλη αυτή την άνεση ο Χουάνκ να κάνει σουτ και στα 10 μέτρα να μην υπάρχει αντίπαλος. Να μην υπάρχει αντίπαλος. Είναι ένα πρόβλημα πάντως ότι με τον ένα, με τον Α ή τον Β τρόπο, είχα χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια από τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, δεν είχε. Το μάτς του κυπέλου, ναι, είχε. Από ό,τι okay. Το συζήτησα κιόλας. Ναι. Δεν το έχουν ξεχάσει όλοι. Δηλαδή, ναι, okay. Το 3-0 έγινε 4-2 τον τελικό θέλαμε. Όχι, εγώ το λέω ότι με τον ένα, με τον άλλο τρόπο δεν έχει, α πούμε, έχει κάνει μία νίκη αυτή του κυπέλου. Για τον Α ή Β λόγο. Γιατί έχει χάσει ευκαιρίε. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο δεν έχει κάνει για παιδιά. Επίσης το μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, το 3-1, ναι, φάνηκε ότι η αντίδραση ήταν κάπως σοκαριστική, ειδικά με το πρώτο γκολ. Όχι κάπως. Αλλά πλέον πια, έχοντας δει αυτό το μάτς με πιο μεγάλη ψυχραιμία, βλέποντας την ΑΕΚ του πρώτου ημιχρόνου, διαπιστώνεις ότι η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό να βγάλει ένα αντίστοιχο αγωνιστικό προφίλ. Που ουσιαστικά και στο Καραϊσκάκη, στο μάτς του κυπέλου, στις προσπάθειες και στις απόπειρες που έκανε ο Ολυμπιακός να βγάλει παίκτη στις πίσω γραμμές. Και χωρίς να παίζει ο Βίντα, δεν βγήκε κάτι τέτοιο. Και μια είναι άλλο μάτς. Εννοείται, πολύ διαφορετικό μάτς. Ναι. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Μια απάντηση, μάλλον σε ένα ερώτημα που δεν ξέρω, το είχα ξεχάσει και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Όχι για το ΚΑΣ, τι έχει γίνει με αυτήν την υπόθεση. Έχει πάει τελικά η ΑΕΚ για τον Ατρόμητο. Κοίταξε, έχουμε μείνει σε αυτή την ανακοίνωση που είχε βγάλει η ομάδα τη ΑΕΚ. Είχε πει ότι αυτή την υπόθεση θα την πάει στο ΚΑΣ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε ενημέρωση, αλλά είναι μια δημόσια τοποθέτηση τη ΑΕΚ ότι αυτή η ιστορία θα πάει ούτως ή άλλως στο ΚΑΣ. Βλέπουμε όμως, για παράδειγμα, για την ιστορία που μιλούσαμε για τους Πολωνούς διαιτητές, τι απόφαση πήρε χθες η UEFA. Και δεν είναι απλό πράγμα να έρχεται η UEFA να αντικαθιστά την πολωνική ομάδα διαιτητών και να αντικαθιστά τον αναπληρωματικό του Ελίτ Μαρτσίνιακ. Γιατί ο Ρατσκόφσκι στο μάτς της Νάπολη-Μίλαν προημιτελικό του Champions League ήταν ο τέταρτος διαιτητής. Και τον αντικατέστησε και έβαλε Σουηδό γιατί δεν υπήρχε άλλος Πολωνός. Κοίταξαμε βέβαια αυτό, αν 100% είναι ότι η UEFA. Κάνει, Μπάμπη, ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Ναι, θα το δούμε στην πορεία.
αν δεν υπάρχουν κάποια γεγονότα που έχουν δημιουργήσει έναν προβληματισμό ναι. σε προημιτελικό γύρο. Ή απλώς το ψάχνουμε, ή ότι εξίσου αποδεχόμαστε κάποια πράγματα, ή απλώς το ψάχνουμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλοκαιρινός προβληματικός. Είναι προημιτελικός άδειο. Δεν ήθελε να χάσει τον τέταρτο του. Μιλάμε για έναν ελίτ διαιτητή που χαίρει σεβασμού μέσα στους κόλπους της UEFA και χάλασε την πολωνική ομάδα γιατί έβαλε Σουηδό τέταρτο, δεν υπήρχε άλλος Πολωνός. Άρα κάτι μας δείχνει και μην ξεχνάμε ότι ο Ρατσκόφσκι πάλι συζητήθηκε στην Πολωνία για τις αποφάσεις που πήρε στο πρόσφατο παιχνίδι. Για να φάω, και σου τα είπα, λέω αυτά. Δες το γκολ. Τα λέω αυτά, μήπως έχουμε μάθει ποιος θα είναι ο διαιτητής την Κυριακή. Άστο εκεί πέρα, δούμε. Άστο αύριο. Λογικά βγαίνουν την Πέμπτη βγαίνουν οι διαιτητές. Θα δούμε αύριο, σε εσένα θα πτύχει. Στην εκπομπή. Λοιπόν, έγινε Γιάννη, με ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σιντορίνο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.